φύση του νιώθει ανασφάλεια. Ανασφάλεια την εργασία του, ανασφάλεια για την υγεία του, ανασφάλεια για το μέλλον του, ανασφάλεια για την οικογένειά του, ανασφάλεια για τα πάντα. Και προκειμένου τώρα να νικήσει αυτή την ανασφάλεια, πολλές φορές βγάζει λάθος συμπεριφορές και κάνει πράγματα τα οποία άλλες φορές είναι άδικα, άλλες φορές τον υποτιμούν. Δηλαδή, να πούμε πιο χειροπιαστά, παράδειγμα χάρη, ένας ο οποίος πάει στη δουλειά και δουλεύει κάπου, από ανασφάλεια πάει και θέλει να πιάσει σχέσεις είτε με τα αφεντικό, είτε με τον υπεύθυνο εκεί, για να τα έχει καλά, να μην τυχόν και τον σταματήσουν κάποια στιγμή από τη δουλειά ή για να κερδίσει την εύνοιά του, να τον έχει από κοντά. Από ανασφάλεια. Δεν στηρίζεται στο ότι κάνω τη δουλειά μου καλά, αυτός είμαι. Εδώ είμαι γιατί κάνω καλά τη δουλειά μου. Και άμα κάνεις καλά τη δουλειά σου, δύο πράγματα. Αν σε κρατάει ή δεν σε κρατάει. Άλλη δραστηριότητα θα μπορεί να πει κανένας. Μια γυναίκα βρίσκει κάποιον που λέει θα βρω ένα να έχει πολλά λεφτά για να μπορεί να μου καλύβει κάθε ανάγκη, να παίρνω παπούτσα συνέχεια. Τέλος πάντων, να πούμε για ένα αστείο, να έχω τέλος πάντων τα πάντα όλα. Και από ανασφάλεια πάει και παίρνει ένα που δεν τον αγαπάει, δεν τον θέλει, αλλά τον έχει μόνο και μόνο γιατί έχει πολλά λεφτά. Αντί να βρει αυτόν που ταιριάζει και αυτός που θα ήταν ο ιδανικός άντρας στη ζωή του. Δεν το κάνουν όλες οι γυναίκες έτσι. Λέμε περισσότερες που νιώθουν από την ανασφάλεια. Μια άλλη ανασφάλεια, πιο βαθιά ακόμα, είναι που νιώθει ο ίδιος ο γονιός για τα παιδιά του και κοιτάζει να τραβήξει τα παιδιά στον εαυτό του. Και καθώς μεγαλώνει, συνήθως η γυναίκα, η μάνα το κάνει πιο πολύ. Τραβάει τα παιδιά σε εκείνη μέχρι που επεμβαίνει στη ζωή του παιδιού, μέχρι ποιον θα παντρευτεί και τι θα κάνει και τι ώρα θα φάει και τι ώρα θα κοιμηθεί. Και καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, μετά απαιτεί ο γονέας. Συνήθως είπαμε οι μάνες, όχι ότι οι μάνες είναι κακές, οι άντρες είναι καλοί, όχι δεν το λέω από αυτήν. Αλλά συνήθως έτσι γίνεται επειδή οι μάνες μεγαλώνουν τα παιδιά και τι γίνεται μετά. Εγώ παιδί μου που ξενυχτούσα για σένα, εγώ που με στερήσει σε μεγάλωσα, εγώ που για σένα και για να τραπονείς το παιδί για να γίνει τελικά αυτό που θέλει η μάνα. Και καλά να βρει ανταπόκριση από τα παιδιά. Αν δεν βρει ανταπόκριση, μετά πικραίνεται γιατί απαιτεί. Και καμιά φορά ξεχωρίζει τα παιδιά, δηλαδή αν είναι 3-4 παιδιά ή αν είναι και 2 παιδιά ακόμα και το ένα κάνει αυτό που η μάνα θέλει και το άλλο δεν κάνει, λέει εσύ είσαι το καλό παιδί, το άλλο δεν κάνει τίποτα. Από ανασφάλεια. Να το παιδί μου να με βλέπει, να αυτό να μου πάθω τίποτα, να μην... Και βλέπουμε τελικά και αν βάλουμε όλες τις δραστηριότητες υπάρχει αυτό. Και μέσα στη δικιά μας περίπτωση τώρα με τις μπουζουξίδες, ανασφάλεια. Άραγες εκεί που έπιασα δουλειά θα με κρατήσει τα αφεντικό ή θα με διώξει. Άραγες αρέσω στους μουσικούς έτσι που παίζω. Άραγες τι λένε τώρα οι άνθρωποι από κάτω που παίζω. Και μέσα σε αυτή την ανασφάλεια τι κάνει ο μουσικός. Πάει και μπαίνει σε μια ομάδα μουσικών, δεν θα το έλεγα κλίκα. Κλίκα είναι όταν αυτή η ομάδα δρά σαν ληστές. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες, δυστυχώς πάντα υπήρχαν σε όλες τις δουλειές και καλύτερα είναι να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Οι οποίοι, αυτή η ομάδα δίνει δουλειά ο ένας στο άλλον, πρέπει να συμφωνείς σε ό,τι λένε όλοι και δεν πρέπει να ξυψώνεις άλλους. Και αν λένε ναι, ναι, αν λες όχι, όχι. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως. Αυτός ο οποίος νιώθει την ανασφάλεια και είναι σε αυτά τα άτομα για να του δίνουν δουλειές, σε αυτές που δεν μπορούν εκείνοι να πάνε και να του λένε αυτός είναι καλός και να λέει ναι και δεν μπορεί να πει όχι και αυτός είναι κακός και να πει ναι και δεν μπορεί να πει όχι, μετά το άτομο δεν έχει δικό του χαρακτήρα. Κάνει τα χατήρια τον αλλονό. Δεν μπορεί να πει τη γνώμη του.
Και. Όλα από ανασφάλεια. Ναι, αλλά αυτή που δίνει δουλειά, αυτή. Το ζουμί από όλο αυτό το βίντεο είναι, εάν ο μουσικός δεν απομακρύνει αυτή την ανασφάλεια και να στηριχτεί στα πόδια του, να γίνει καλός μουσικός, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Να φτάσει στο σημείο να τον παρακαλάνε για δουλειά και όχι να παρακαλάει αυτός για δουλειά. Αλλά αυτό θέλει δουλειά. Θέλει στόχους να κάτσει να τις εκπληρώσει τους στόχους. Κάθε τη μέρα νύχτα θα πει θα γίνω πολύ καλός. Στο μέτρο που μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες στην περιοχή που βρίσκεται. Άλλος μπορεί να είναι στην Αθήνα, άλλος μπορεί να είναι στην επαρχία, ανάλογα εκεί να είναι, αν όχι ο πρώτος από εκεί, από την περιοχή που είναι, να είναι ένας από τους πρώτους. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα που θα πούμε. Στη δουλειά παίζεις μαζί με το άλλο άτομο, το οποίο μπορεί να είναι και πιο πολλά άτομα, και καθώς παίζεις κάνεις λάθη, δεν αισθάνεσαι πολύ καλά. Σίγουρα θα σου πούνε, τι έγινε, τι έπαθες, δεν είμαι καλά. Ξαναδοκίμασε το τεχνικά, ξανακάνε το άλλη μια φορά. Θα σου πούνε, τι έγινε φίλε. Εδώ πέρα, αντί να πας μπροστά, πας πίσω. Την τρίτη φορά μπορεί να βρουν και κανένα άλλο που να σε διώξουν. Άρα δεν γίνονται χάρες. Σε κρατάνε γιατί κάνεις καλά τη δουλειά. Αντίθετα, αν παίξεις κάτι καλό, μια-δυο, θα το επιβραβεύσουν να πούν πω, απόψε έπαιξες, τι φοβερό μπουζούκι. Άρα πρέπει να έχουμε στόχο, να γίνουμε πολύ καλοί, να στηριχτούμε στα πόδια μας, να μην στηριζόμαστε σε άλλους, να απομακρύνουμε αυτή την ανασφάλεια και βέβαια θα μας παίρνουν μετά στη δουλειά γιατί θα είμαστε καλοί, δεν θα μας κάνουν χάρη. Και θα είναι τιμή και σε εκείνους που θα μας πάρουν εμάς, και έτσι είναι τα πράγματα, να έχουν ένα καλό μουσικό, ο καθένας το θέλει να έχει ένα καλό μουσικό δίπλα του. Λοιπόν, μελέτη, στόχους για αυτούς που θέλουν να πάνε μπροστά, όχι για να φάμε όλους ή να γίνουμε εμείς οι πρώτοι, όχι, αλλά αφού κρατάμε αυτό το όργανο και πιο πολύ απευθύνεται αυτό το βίντεο για αυτούς που ήδη δουλεύουν, είναι η δουλειά τους, βγάζουν ψωμί, ζουν την οικογένειά τους από αυτό. Πρέπει να γίνει καλός. Αν είσαι έτσι και έτσι, θα αναγκαστείς, ό,τι λένε αυτοί ναι, ό,τι λένε οι άλλοι ναι, καλά με όλους. Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει να έχουμε γνώμη, πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και πρέπει να στηριζόμαστε εμάς και όχι να στηριζόμαστε ούτε στα αφεντικά, ούτε στους σερβιτόρους, ούτε στους φίλους, ούτε στους συναδέλφους. Θα στηριζόμαστε ότι είμαστε καλή μουσική. Και δεν είναι κακό αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Δουλειά λοιπόν, να εκπληρωθεί αυτός ο στόχος.